Style Me Up. Ένας κυλιόμενος διάδρομος είναι αρκετός για να σε κάνει να δεις τον εαυτό σου αλλιώς. 10 μέτρα και 60 δευτερόλεπτα αρκούν για να πεις την ιστορία σου και να δεις τη ζωή σου να αλλάζει. Ο στόχος του κάθε υποψηφίου είναι ένας, να κερδίσει την προσοχή των ειδικών και να τους κρατήσει μακριά από το μπάζερ απόρριψης. Αν το μπάζερ πατηθεί και από τους τρεις ειδικούς, ο διάδρομος σταματά αμέσως και ο υποψήφιος αποχωρεί. Ακόμα και ένας expert να μην πατήσει το μπάζερ είναι αρκετός για να βοηθήσει να γίνουν οι υποψήφοι η πιο στυλάτη εκδοχή του εαυτού τους. Όταν κανένας από τους ειδικούς δεν πατήσει το μπάζερ του, ξεκινά το παιχνίδι της διεκδίκησης. Ο υποψήφιος παίρνει τα ενία στα χέρια του. Έναν πρέπει να διαλέξεις. Και αποφασίζει ποιος από τους τρεις experts θα τον αναλάβει για να του αλλάξει το στυλ και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Ο expert έχει μια ολόκληρη μέρα με τον υποψήφιο για να του ανανεώσει το στυλ και την εμφάνιση, επιλέγοντας του ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνει ο Τρίφωνας Σαμαράς και η ομάδα του που αναλαμβάνουν την αλλαγή στα μαλλιά και στο make-up. Ο διάδρομος μπαίνει πάλι σε λειτουργία και μένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα μέχρι τη στιγμή της αποκάλυψης. Σας. Καλώς ήρθατε στο Style Me Up, την εκπομπή που είναι για σας να σας δώσει ιδέες, αλλά μπορείτε να έρθετε και εδώ, να σας φιλοξενήσουμε, να γίνετε πρωταγωνιστές, πρωταγωνίστριες, να εμπιστευτείτε έναν από αυτούς τους υπέροχους συνεργάτες για να σας ανανεώσει, να σας κάνει πραγματικά την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, αγαπημένη μου ομάδα. Πώς είσαι, Μαρία? Είμαι καλά, εσείς? Τέλεια. Από εμάς υπάρχει διάθεση, όπως ωραία. Από τον τοίχο να δούμε τι γίνεται. Πάμε στον τοίχο να δούμε και ποιο είναι το μότο της πρώτης περίπτωσης. Απαρνήθηκα το στυλ της Θεσσαλονικιάς. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Αγαπώ. Αυτό. Λατέρνα, αυτό και φιλότιμο. Απαρνήθηκε. Το απαρνήθηκε. Για να δούμε λοιπόν. Με το νέο στυλ η Θεσσαλονικιά. Γεια σας. Πόσα χαίρομαι που σας βλέπω από κοντά. Καλώς. Σχετικά με μένα, ονομάζομαι Πετρούλα, είμαι 26 ετών και είμαι Θεσσαλονικιά. Μένω Αθήνα τα τελευταία 4 χρόνια λόγω σπουδών. Σχετικά, στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει η γυμναστική και τα ψώνια. Λατρεύω το shopping therapy και η μόδα είναι το πάθος μου. Σχετικά με το στυλ μου, μου αρέσει να κάνω εντύπωση και να με θυμούνται για αυτό. Λατρεύω το ιριδίζον, τη χρυσόσκονη, ειδικά και όλες τις αποχρώσεις του ροζ, πόσο μάλλον το συνδυασμό ροζ με ιριδίζον. Το πρόβλημά μου εδώ στην Αθήνα είναι ότι όλοι με κατακρίνουν για αυτό. Νιώθω επικριτικά βλέμματα πάνω μου. Οπότε, πόσο μάλλον οι φίλες μου. Θα ήθελα σαν ειδική της μόδας να μου προτείνεται κάποιο στυλ που να μου ταιριάζει και ταυτόχρονα να μην είναι too much για Αθήνα. Ευχαριστώ. Περάστε, να τα πούμε. Γιατί πολλά μας τάξατε τώρα με τα στράς και με τα ειριδίζοντα και με τα αυτά και τα ρόζα. Αλλά βλέπω πολύ σοβαρότητα, πολύ μίνιμαλ, πολύ... Αυτό είναι το θέμα μου, ότι έχω χάσει το προσωπικό μου στυλ εδώ πέρα στην Αθήνα. Σ' αρέσει αυτό που είπες τώρα πραγματικά και έρχεσαι τόσο απλοϊδημένη. Δεν νιώθω εαυτός μου. Έχω συμβιβαστεί με την πόλη, με τους ρυθμούς της, αλλά έχω χάσει το στυλ μου σαν Θεσσαλονικιά. Και τι σε εμποδίζει, παιδί μου, να βάλεις αυτά που φορούσες στη Θεσσαλονίκη? Τα επικριτικά βλέμματα, τα σχόλια από τις φίλες μου, γενικά με νιώθουν να νιώθω άβολα. Δεν μπορώ. Προχωράω στον δρόμο και ξέρω ότι με κοιτάνε με ένα περίεργο βλέμμα. Όλα τα βλέμματα μήπως είναι πάνω. Μήπως το έχεις στο νου σου. Καλά, από τις φίλες όντως το ακούσαν. Πραγματικά όμως και εγώ το παρακάνω λίγο με τον τύχη. Εγώ από αυτό που βλέπω στην πόρτα λες απαρνήθηκα το στυλ της Θεσσαλονικιάς. Είναι κατάφαση, άρα ήθελες να το απαρνηθείς. Πάντως αυτό είναι safe, αλλά είναι και βαρετό. Είναι τυχαία δίχρωμα το μαλλί σου? Είναι αποτέλεσμα από βαφές. Πράσινο, είχα κόκκινο, είχα μελιτζανί. Έχω κάνει πολλές αλλαγές πάνω. Θα έκανα και ένα ροζ, ας πούμε. Εγώ πολύ θα ήθελα να σε είχα δει μελιτζανί. Όχι, απαγορεύεται το μελιτζανί. Όχι, όχι, Μαρία, δεν είναι ωραίο. Τα μελιτζανιά, να μην τα βάλεις πια. Τα μελιτζανιά. Βάλε, παιδί μου, τα λαμέ σου και ζείτε Θεσσαλονικές. Εννοείται που πηγαίνετε 3 ώρα για καφέ με όλο αυτό. Είναι συγκλονιστικό. Πεθαίνω. Όλα πάνω. Θα το κάνω. Και αν έχει σωστές φίλες, θα σε εκτιμήσουν και γι' αυτό. Και θα σε ενθαρρύνουν. Είναι Αθηναίες. Είναι Αθηναίες. Οπότε καταλαβαίνετε. Δεν μπορούν να με καταλάβουν. Άλλη κουλτούρα, μάνα μου. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σκέψη. Θα τη κρατήσω φυλαχτό. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε.
Ποια θα είναι η δεύτερη περίπτωση σήμερα στο Style Me Up? Μοντέλο εκτός πασαρέλας. Δεν καταλαβαίνω πολλά, ούτε αν είναι άντρας, ούτε αν είναι γυναίκα, ούτε τι εννοεί μοντέλο εκτός πασαρέλας, ούτε αν είναι όντως μοντέλο ή θέλει να γίνει μοντέλο. Μοντέλο και δεν την επιλέγουν στα casting. Ναι, μπορεί. Και έχει καημό μεγάλο. Πολύ. Για να δούμε. Καλησπέρα σας. Καλώς. Ονομάζομαι Μαρία Βρετού, είμαι 24 χρονών. Σπουδάζω και δουλεύω ταυτοχρόνως. Είμαι φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Αισθητική Κοσμητολογία. Και δουλεύω στην οικογενειακή επιχείρηση των γονιών μου. Είναι μεσοδοπολείο μαγειρίο. Ο λόγος που ήρθα εδώ σήμερα είναι ότι θέλω να αλλάξω το στυλ μου. Θα ήθελα να ντύνουμε όπως τα μοντέλα του εξωτερικού που βρίσκονται εκτός πασαρέλας. Γιατί λόγω της καθημερινής μου βάσης ντύνομαι πιο αθλητικά, λόγω προπόνησης, επειδή έκανα κουνφού. Ντυνόμουν πιο αθλητικά, τσινάκι, μπλουζίτσα και έτσι ήμουν πιο άνετα. Γι' αυτό θα ήθελα πολύ να ντυνόμουν το πιο σικ, το πιο... Εντάξει. Εντάξει. Καλώς το κορίτσι. Για έλα εδώ να σε δούμε από κοντά. Τι ωραία μάτια. Τι ωραία κοπέλα. Πολύ όμορφη κοπέλα. Πολύ ιδιαίτερη κοπέλα. Πολύ. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το στυλ της και αυτό που έχει σήμερα που ήρθε εδώ είναι ωραίο στυλ. Και ωραίο σακάκι και πραγματικά και το μαλλί. Και πολύ το κολάν ωραίο. Πώς θα ήθελες εσύ να δεις τον εαυτό σου? Θα ήθελα να την νόμουν πιο σύ, πιο κομψά, γιατί είμαι πιο πολύ το απλό εγώ. Είσαι κομψή από μόνη σου. Και τα μαλλιά αυτή τη στιγμή, τα συγκεκριμένα, σε όλα τα editorials μόδας και στα shows, είναι πάρα πολύ μοντέρνα, παραπέμπουν στα 90s, έχουν αυτή τη φυσικότητα στο χρώμα, αυτό το φυσικό σπάσιμο ή λίγο πιο, έτσι, λίγο πιο φυσικάστα. Άνοιξε το πρόσωπό σου αμέσως. Κούκλα. Όσον αφορά τα ρούχα της, μια και μπήκαμε σε όλο αυτό το κομμάτι, τα huge ankle shoes που εγώ προσωπικά δεν τα αγαπώ, τέτοιου τύπου sneakers, τα βλέπω πάνω σου, okay, για την ηλικία σου είναι μια χαρά. Το κολάν είναι πολύ ωραίο. Κολάν παντελόνι, δεν είναι αυτό? Αυτό είναι αθλητικό κολάν. Ωραία. Έχουμε πολύ ωραία πόδια. Καλά κάνεις και το φοράς με το σωστό μήκος t-shirt και σακάκι, γυρισμένο. Αυτό που σου λέει όντως ο Γιάννης είναι αλήθεια. Δηλαδή, όντως έχεις πολύ όμορφο πρόσωπο, ματάρες. Φοράς τώρα την τίγρη, την Αγγέλη εκεί, γιατί είναι τρεις οι τίγρες. Είναι τρεις, όντως. Είναι η μαμά και τρία τιγράκια. Πείτε. Και η μεγάλη τίγρη από πάνω, τέσσερα. Πείτε. Μία τίγρης και τρία τιγράκια. Πες. Τι πρέπει να το κάνουμε αυτό? Πες. Μία τίγρη και τρία τιγράκια. Γι' αυτό. Είναι Σαρδάμ. Σοβαρό, σίγουρο. Μαράκι μου, χάρηκαμε πολύ που σε γνωρίσαμε. Και εγώ χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και από κοντά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε να δούμε πίσω από τον τοίχο αν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα σας εμπνεύσει να ασχοληθείτε μαζί του. Θέλω να γίνω influencer, αλλά δεν έχω likes. Τα likes κάνουν τον influencer. Ή τον influencer τα like. Δεν ξέρω. Ας αγοράσει μερικά σιγά. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή? Μποστάρεις. Α, να γίνουμε φίλοι να ακολουθούμε. Για να δούμε. Καλησπέρα σας. Καλώς. Ονομάζομαι Βεργαδία Αγγελική Μαρία. Είμαι 20 ετών και είμαι πρωτοετής φοιτήτρια στην Κομματική. Ήρθα εδώ πέρα να μου δοθεί ευκαιρία να αλλάξω το στυλ μου για δύο συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος είναι να γίνω πιο κεντρική για τη δουλειά μου λόγω της Κομματικής, για τις τυχόν πελάτησές μου. Και ο δεύτερος είναι προσωπικά να γίνω μία influencer, είναι το όνειρό μου. Και πραγματικά θέλω να το κάνω. Θέλω να γίνει αυτό. Και έτσι να πετύχω το στόχο μου. Επίσης, τα παλιά τα χρόνια δεν ήταν και τόσο ευχάριστα. Πέρασα bullying στο δημοτικό. Και πραγματικά για θέμα... Όχι.
Τι, έλα, πες, μην έχεις άγχος. Με τρελαίνει αυτή η αμηχανία της, με τρελαίνει. Σε θέλει ο Γιάννης ο Λάσκος. Αγγελική μου, σε θέλω πολύ. Εννοείται. Πώς, και εγώ σε είσαι, θέλω. Είσαι πάρα πολύ γλυκό κορίτσι, είσαι πολύ νέα. Αυτό το κομμάτι του εκεντρικού δεν το πολύ κατάλαβα. Γιατί θέλεις να είσαι κεντρική? Λόγω της πελατείας μου που μπορεί δηλαδή, να έρθει λόγω της δουλειά μου. Γιατί θέλεις να προτείνεις κεντρικά κουρέματα στις πελάτησές σου, οπότε να θεωρείς ότι πλέον... Να γίνω εγώ κεντρική για να μπορέσω να προσελκύσω. Δεν είναι απαραίτητο. Το πιο σημαντικό για εσένα είναι να είσαι πολύ καλή σε αυτό που κάνεις ως τεχνίτρια, γιατί τέχνη είναι η κομμωτική, mm-hmm, έτσι. Ναι, από εκεί και πέρα σίγουρα χρειάζεσαι ένα προσωπικό στυλ, εγώ το βλέπω, εφόσον ασχολείσαι με τη μόδα. Θα πάμε πίσω στον Τρίφωνα καταρχάς. Θα γνωρίζεις τον Τρίφωνα. Εννοείται. Το καλύτερό σου είναι αυτό. Ναι. Το καλύτερο κομμάτι νομίζω θα είναι νομίζω αυτό. Νομίζω άμα τον δω θα αρχίζω να τρέχω. Θα μας πει ο τηλεφώνας αν πρέπει να κάνεις κάτι κεντρικό ή όχι. Εγώ δεν το θεωρώ απαραίτητο προσωπικά. Θέλω να σε κάνω λίγο πιο πολύ κορίτσι της ηλικίας σου. Εμένα αυτό μου λείπει. Γιατί βλέπω ένα νέο παιδί μέσα σε μαύρα ρούχα που λατρεύω το μαύρο, έτσι. Ναι, και εγώ. Νιώθω ότι καταπιέζεσαι. Για μένα ήρθες για λάθος σκοπό. Okay. Γι' αυτό το πάτησα. Αλλά είσαι στα καλύτερα χέρια. Εδώ και στο Τρίφωνα. Και είμαι σίγουρη πως θα φύγεις πάρα πολύ χαρούμενα από εδώ και χαίρομαι και εγώ για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Στην αρχή ξεκίνησες influencer, μετά θες να γίνεις εκκεντρική, μετά θέλεις να αλλάξεις. Εκκεντρική ως προς τους πελάτες μου και influencer ως προς το δικό μου στυλ. Influencer, γιατί ουσιαστικά θέλεις. Γιατί δεν έχω πολλά likes. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο influencer δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα δύο που λες. Δηλαδή θα βοηθήσει με τη δουλειά σου. Όπως το πιστεύεις εσύ και αν το πιστεύεις, αλλά από εκεί και πέρα εσύ πρέπει να βρεις το προσωπικό σου, δικό σου στυλ και να σου πω και κάτι άλλο. Μπορεί να γίνεις και influencer να δείχνεις μόνο τη δουλειά σου, δεν χρειάζεται να δείχνεις την προσωπική σου ζωή. Οπότε κλείνει αυτό το κομμάτι του πολύ Instagram. Πολύ σωστό. Και αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι είναι μια τέχνη. Κάντε καλά και πίστεψε με, από στόμα σε στόμα, ο κόσμος θα σε μάθει και αυτό θα το αναδείξεις. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα ο Γιάννης είμαι σίγουρος ότι έχει δίκιο ότι πρέπει να δείξεις λίγο την παιδικότητά σου και γενικά την ηλικία σου, γιατί είσαι πολύ μικρή. Και όντως πειραματίζεις τα μαλλιά, φαίνεται ότι είσαι κομμώτρια, γιατί έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και όσον αφορά το bullying που είπες, δεν μας ολοκλήρωσες τι είναι αυτό που εισαγωγικά υπέστη. Λόγω παχυσαρκίας βασικά. Πώς, λόγω παχυσαρκίας, παιδί μου. Λόγω παχυσαρκίας. Δεν είσαι παχυσαρκή, έχεις λίγο κιλά παραπάνω. Εντάξει, προσωπικά οι haters, να το πω έτσι, πίστευαν ότι είμαι παχύσαρκη και θέλω να τους αποδείξω ότι... Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν είμαι. Πρώτα απ' όλα, δεν ζούμε για να αποδείξουμε στους άλλους κάτι. Είτε την προσωπικότητά μας, είτε την ύπαρξή μας, οτιδήποτε. Ζεις για σένα. Πρέπει να ζεις, να αγαπήσεις την Αγγελική. Γιατί αν ζεις για ένα σκοπό να αποδείξεις στους άλλους και τελειώσει αυτός ο σκοπός, μετά για σένα ουσιαστικά δεν έχει και νόημα η ζωή σου. Οπότε ζήσε αυτό που είσαι, μάθε καλά αυτό που κάνεις, να αποδείξεις τον εαυτό σου ότι είσαι αυτό που είσαι και να το αποδεχτείς, γιατί δεν ζούμε για τους άλλους. Οι haters θα υπάρχουν πάντα στη ζωή σου και στη κάθε ζωή. Όσα κιλά και να έχεις. Δεν πρέπει να σε επηρεάζουν, γιατί όσο σε επηρεάζουν, τόσο πιο πολύ θα σε πατήσουν. Και τους δυναμώνεις περισσότερο έτσι. Και το θέλουνε, αυτό θέλουνε. Πραγματικά είναι πολύ κρίμα που αφήνεις τους ανθρώπους να σε πειράζουν τόσο άσχημα. Ίσως φταίει και ότι είμαι ευαίσθητη, βασικά. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το παλέψεις. Ξύπνα λίγο, θα γίνει χαμός. Δεν σε θέλω. Έτσι, άσε τα χεράκια σου κάτω. Είναι... Κάτω τα χεράκια. Μπράβο, πίσω η Όμη, το γνωστό Λάσκος. Εννοείται. Και χαμόγελο, πολύ σωστά. Έτσι θα πάμε στο κατάστημα. Και έτσι θα είσαι και με τη Μαρία και με μένα και με τον Τρίφωνα. Χαμογέλαστε. Λέω, είναι πολύ στενοχωρημένη μέσα από τη και με στενοχωρεί αυτό. Καλή, τι στενοχωρημένη. Θα τη πω μια λέξη. Τρίφωνα Σαμαρά. Ναι. Έτσι. Ωραία, τέλεια το φτιάξει. Και τη βλέπει μετά με μενταγιόν που έχει τη φωτογραφία του μέσα και την ανοίγει και το φυλάει. Είναι 20 χρονών, μωρέ, παιδί. Ναι, παιδάκι. Αλλά ανυπομονώ να ακούω και την ιστορία σου. Κι εγώ. Ναι. Θέλω... Λοιπόν, παίρνω το κορίτσι μου από εδώ και πάμε στο εξομολογητήριο. Τέλειο. Και μετά θα γνωρίσει και τον Τρίφωνα. Αγγελικούλα μου, γιατί ήρθες στο Style Me Up? Ήρθα για το λόγο ότι ήθελα να αλλάξω το στυλ μου. Δηλαδή, να γίνω πιο influencer, μόνο που δεν έχω τόσα πολλά likes. Να εμπνέεις τους άλλους ανθρώπους. Ναι. Τι σου λείπει και δεν μπορείς να τους εμπνεύσεις? Ίσως είμαι λίγο πιο ετοπαθής με τον εαυτό μου. Γιατί? Είπες και πριν ότι δεν πέρασες καλά στο σχολείο. Όχι. Και ότι έχεις πράξει πολύ bullying. Ναι. Γιατί? Αυτό ισχύει. Διότι με θεωρούσαν παχύσαρκη. Ήμουνα και παραπάνω κιλά τότε. Και βρήκανε
ίσως το κουμπάκι να με κοροϊδέψουν για τα κιλά μου. Εσύ τότε που αισθανόσουν ότι σε πληγώνανε, είχες κάποιον να μιλάς, να σε στηρίζεις αυτό? Στο δημοτικό μου αλλάξανε σχολείο. Οι γονείς σου? Ναι. Α, γιατί είχε πέσει πολύ μπούλι. Ναι, 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 ναι. Πάρα πολύ τότε. Α, μωρέ γλυκούλη μου, παιδάκι. Και μετά που άλλαξε σχολείο? Πήγα γυμνάσιο. Πάλι ήμουνα ο στόχος τους. Και λύκειο πιο λίγο, αλλά εντάξει. Σκέφτεσαι ότι θέλεις να γίνεις μοντέλο plus size. Mm-hmm. Τι σε κρατάει? Ίσως τα κιλά πάλι. Μα αφού plus size θα είσαι. Άμα τα χάσεις, δεν θα είσαι μοντέλο plus size. Ναι, αλλά πάλι το σκέφτομαι. Δηλαδή και plus size πάλι το σκέφτομαι για το τι θα πούνε έξω. Σκέφτεσαι πάρα πολύ τι θα πούνε οι άλλοι, επειδή έχεις εισπράξει όλη, ναι, αυτή την κριτική μικρή. Ναι. Ίσως ναι. Και πρέπει να το ελαττώσω αυτό σιγά-σιγά. Βέβαια, γιατί και εδώ ήρθες για τους άλλους, για να σε δούνε μετά και να πούνε... Όχι. Εδώ ήρθα πρώτα για μένα, γιατί θέλω να κάνω κι εγώ κάτι δικό μου. Και μετά να το δουν κι άλλοι και να εισπράξουν ότι... Εντάξει, μπορεί να λένε ότι bullying δεν υπάρχει, κάποια παιδιά να μην το πιστεύουν. Και έτσι θέλω να τους δώσω το κίνητρο ότι πρέπει να είναι δυνατοί. Και αυτό, να μην στεναχωριούνται και να μην το βάζουν ποτέ κάτω. Ακόμα σε στεναχωρεί αυτό. Ναι. Και σε συγκινεί. Ναι. Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια, πώς θα είσαι? Μια επιτυχημένη κομμάτρια. Και το στυλ σου? Το στυλ μου πιστεύω ότι θα φτιαχτεί και θα γίνει. Σε ποια κατεύθυνση? Πες μου μια επώνυμη που να ξέρω και που θεωρείς ότι έχει το στυλ που θα σου άρεσε να έχει. Πρώτα βάζω Ασλανίδου. Ναι. Και μετά βάζω και Φουρέιρα. Τι θα κάνουμε με τα μαλλιά σου σήμερα για να σε πάμε κοντά σε Ασλανίδου και Φουρέιρα? Ωραία, Αγγελική μου. Σ' αφήνω να πας, να μεταμορφωθείς, να σε δω μετά. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Καλησπέρα. Αγγελική μου. Τι κάνετε, γλυκό μου κορίτσι, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Πώς ήταν με τη Μαρία η συζήτηση? Μια χαρά ήταν, τέλεια. Περάσατε καλά? Εννοείται. Συγκινηθήκατε? Λίγο. Λίγο. Δεν πειράζει, να ξελαφρώσουμε λιγάκι. Είμαι πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Χαίρομαι που είσαι χαρούμενη και έτσι θέλω να είσαι. Είπαμε, το πρώτο μας tip είναι η όμοι πίσω πάντα. Το κάνουμε από τώρα. Έτσι θα κάνουμε όλο το fitting, σωστά? Σωστά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όλη η μπουτίκ είναι δική σου. Τέλεια. Επιλέγεις ό,τι θέλεις εσύ. Φόρεμα, παντελόνι, παλτό, παπούτσια, τσάντες, αξεσουάρ, όλα δικά σου. Οκ, ευχαριστώ. Νομίζω να το προτιμήσω αυτό. Μ' αρέσει το γούστο σου, Αγγελική. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε, να το φορέσουμε, mm-hmm, να δούμε αν σου ταιριάζει ή όχι. Έλα μέσα. Πέρασε μέσα, το δοκιμάζεις, okay, και βγαίνεις εδώ. Είσαι έτοιμη? Ναι, ναι. Έλα, γλυκιά μου. Oh. Λοιπόν, κοιτάς τον καθρέφτη, τον εαυτό σου. Λοιπόν, η επιλογή σου δεν είναι καθόλου κακή. Mm-mm. Είναι λίγο το size μικρό, εγώ θα ήθελα λίγο πιο άνετο, mm-hmm, το συγκεκριμένο φόρεμα. Είναι πολύ ωραίο επειδή είναι flower print, liberty για την ηλικία σου, είναι πολύ κοριτσίστικο. Ζώνη μπροστά. Θα τα φτιάξουμε τώρα όλα. Εσύ περιμένεις εδώ, εγώ σου φέρνω τα αξεσουάρ. Οκ. Okay. Κοίταξε τώρα να δεις πώς θα αλλάξει ένα φόρεμα. Η ιδέα σου είναι πάρα πολύ ωραία γιατί παραπέμπει σε λίγο πιο grunge. Εδώ όμως με τα συγκεκριμένα μποτάκια, κράτησε τον μπερέ, με μια πολύ ωραία ζώνη που είναι στο μπορντό κόκκινο, όπως τα λουλουδάκια που έχουν το φόρεμά σου, mm-hmm, και μπορούμε να βάλουμε ένα περέ και αυτό να το κάνουμε λίγο πιο παριζιάνικο, πιο γαλλικό. Ναι. Το θέμα είναι οι Παριζιάνες τι θα πούνε. Δεν μας ενδιαφέρουν οι Παριζιάνες. Ωραία, περνάμε μέσα και σου φέρνω εγώ το επόμενο look. Οκ. Okay. Θα της δώσω ένα πανωφόρι και ένα φόρεμα δερμάτινο. Τέλεια ιδέα. Λοιπόν, αυτά είναι δικά σου, τα φοράς. Φόρα πρώτα το φόρεμα, το δερμάτινο, το μαύρο, το πανωφόρι άστο σε μένα. Ας πάρουμε και αυτά από εδώ, δεν χρειάζονται. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά εδώ, θα βάλουμε... Ναι, αυτά, είναι πολύ ωραία. Γιάννη, είμαι έτοιμη. Τέλεια, Έλληνας εδώ, ανοίγω. Ναι, ναι. Μπερδευτήκαμε, περίμενε, εδώ, το βρήκαμε. Λοιπόν, φοράμε ένα δερμάτινο, α, ωραίο είναι, δεν κακό. Κάτσε να σε φτιάξω λίγο εγώ. Λοιπόν. Σε κάναμε λίγο πιο goth τώρα, βλέπεις. Ναι. Κάθε σταθερά εσύ να σου φτιάξω λίγο τις κάλτσες. Τα καλτσάκια αυτά που είναι ενσωματωμένα, mm-hmm, μαζί με το μποτάκι μας, είναι εσωτερικό. Λοιπόν, έχουμε πει πίσω
και πάμε να δούμε το υπόλοιπο style. Τα ποδαράκια μας πάντα δεν καθόμαστε ποτέ έτσι. Καθόμαστε πάντα πιο κομψά ή κλειστά. Τα κλείνεις εντελώς, μπράβο. Και αν θες να έχεις λίγο πιο θηλυκή εικόνα, σπάς και λίγο το γοφό σου. Mm-hmm. Τα χεράκια σου πίσω, σου φέρνω εγώ το jacket. Θέλει όλα να νιώθουν σαν μοντέλα και τους κάνει μαθήματα. Ναι, είναι ωραίο όμως. Είναι καλύτερο. Τον άλλο να νιώσει τόσο άνετα και όμορφος ότι μπορεί να είναι κλειστό. Το έχεις δει από πίσω που τους κάνει μαθήματα για να περπατάνε. Όχι. Αυτό κάνει. Συνεχίζω να σε έχω σε ένα leather look. Αν όμως θέλουμε να το κάνουμε πιο ιδιαίτερο, τα χεράκια να τα βλέπω, μπορούμε να βάλουμε αλυσίδες που είναι μια από τις πιο δυνατές τάσεις, έχουμε πει, τη σεζόν, είτε στο λαιμό, είτε σαν ζωνάκι, που αμέσως θα μας φωτίσει όλο το ύφος, το οποίο μπορεί να φαίνεται μόνο ως λεπτομέρεια, με τα αρβιλάκια μας και με ένα πολύ ωραίο μοντέρνο μαλλί. Θέλω να βλέπω τα χέρια σου όμως, δεν μου πουλάς το ρούχο. Έτσι, μπράβο, πούλησέ μου το, γύρισα να σε δω λίγο. Πλάσαρε τον εαυτό σου, πώς θα γίνεις plus size model. Έτσι, μπράβο. Θα μπορούσε να γίνει plus size model. Εγώ πιστεύω θα μπορούσε. Απλά το θέμα ξέρει ποιο είναι η Μαρία, ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση. Οπότε πρέπει αυτό λίγο να δουλέψει. Ναι, όλα το τα άλλα, μόνη το της. Πρόσωπο, όλα τα έχει. Και εγώ αυτό είναι πιστεύω. Αυτό που πρέπει να πατάς μέσα, δηλαδή να εδραιώνει τη θέση σου. Εδώ μου λείπει κάτι άλλο. Βγάλε τη ζώνη τελώς. Μου δίνει την αλυσίδα. Ευχαριστώ. Γιατί μου αρέσει λίγο περισσότερο να σε δω με αυτά. Βλέπεις πόσο μοντέρνο είναι τώρα χωρίς τίποτα. Είσαι total black, φοράς δυνατά αρβιλάκια και έχεις κοσμήματα στο πρόσωπό σου, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Να. Λοιπόν, αφήνω και αυτά εδώ. Περνάς μέσα. Δίνεσαι και σου φέρνω το επόμενο look. Οκ. Okay. Ευχαριστώ. Περνάμε καλά. Εννοείται. Χαίρομαι, γελάς, το βλέπω. Έχουμε βάλει flower print. Έχουμε βάλει δερμάτινο παλτό, δερμάτινο φόρεμα. Θα βάλουμε ένα jumpsuit. Λοιπόν. Πώς είναι το κορίτσι μου? Είμαι μια χαρά. Μπαίνω να δω, δεν σε πειράζει? Όχι. Για γύρισε να δω. Α, μπράβο το κορίτσι μου. Ωραία, πάμε έξω να σε δω. Ας δουν και οι φίλες μας. Έλα, έλα, έλα. Ντρέπομαι. Έλα, παιδί μου, που ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι καθόλου. Τι μοντέλο plus size θα γίνεις? Αχ, μωρέ, ντρέπεται το κορίτσι μου. Είναι και μικρούλα. Είναι λογικό, ρε, εσύ να ντρέπεται, γιατί τώρα φαντάσου, βρίσκεται σε ένα χώρο που είναι τόσος κόσμος από πάνω. Λοιπόν, αυτό μέχρι στιγμής, να ξέρεις, μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Το χρώμα είναι πολύ ζεστό επάνω σου, ταιριάζει με την επιδερμίδα σου πάρα πολύ καλά. Έχουμε μια ζώνη εδώ από το επειδή ίδιο... Επειδή είναι σκουρόχρωμο. Επειδή είσαι... Να το πω λίγο λαϊκά, σταράτη. Έτσι το λένε. Είναι σταράτο το κορίτσι. Είσαι μελαχρινή. Για να σε δω. Σήκωσε μύτες ότι φοράς ψηλοτάκουνα και κάνε μου ένα catwalk. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Καλέ. Βλέπω μια χαρά. Θα το θέλεις πολύ. Και... Το θέλεις. Άμε. Τέλα μαζί μου. Να με. Και θέλω να δω πώς ντύνεσαι. Mm-hmm. Εφόσον θέλεις να είσαι fashion icon, πρέπει να φοράμε λίγο πιο βραδινά ρούχα. Όταν λέω βραδινά, σύμφωνα πάντα με την ηλικία σου. Να. Όχι κρύσταλλα, όχι παγέτες. Αυτά μπορείς να τα φορέσεις σε πολύ μικρές λεπτομέρειες πάνω στα ρούχα. Όχι να όμως είσαι total λάμψη disco ball. Okay? Λοιπόν, βρες ένα φόρεμα, ένα look γενικά. Να δω, θα διαλέξεις το που θέλω κι εγώ. Πρόσεξε τι θα επιλέξεις την κρεμάστρα. Το καθυστερούμε και το σκέφτεσαι πολύ, θα το πάρω εγώ. Όχι. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βραδινό φόρεμα. Mm-hmm. Περίμενα, θα σου φέρω παπούτσια. Και σου φέρνω τα πέδιλα αυτά. Θέλω στήσιμο σώματος. Είσαι, είπαμε, plus size model, αλλά δεν το βλέπω. Αξεσουάρ δεν θα σου έβαζα πάρα πολλά ενότυπου κοσμήματα. Μόνο και μόνο επειδή το φόρεμα είναι αρκετά ladylike και αμέσως προσθέσει χεράκι. Χρόνια εννοώ, ηλικιακά. Mm-hmm. Τώρα θα πάμε πάλι. Να κάνουμε λίγο catwalk, όχι πολύ μακριά, εδώ να σε δω πως προχωράς τα χούνια. Χωρίς άγχος. Έτσι. Ωραία μικρά βήματα. Δεν το πολύ έχουμε. Με τα τακούνια όχι. Εντάξει, το τακουνάκι δεν το έχει. Παιδιά, πολλά κορίτσια τώρα βλέπω που δεν το έχουν το τακούνι. Δεν είναι και εύκολο. Ναι, αλλά εμείς το περπατάγαμε όταν ήμασταν μικρές. Δεν είμαστε και συνομιλωτές. Εσείς το περπατάγατε, βιαζόσασταν κι εγώ. Ναι, βιαζόμασταν, ναι. Τώρα, εντάξει, νιώθει πιο άνετα το να φοράει sneakers. Ήταν κάποια κορίτσια στο σχολείο που φοράγανε τακούνι. Τι δεν φορέσαμε. Ναι. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο συνδυασμό χρωμάτων. Φοράμε denim παντελόνι. Σίγουρα θέλω επίσης ένα size μεγαλύτερο. Ναι. Μου αρέσει που είναι φαρδί.
κάτω από το γόνατο, γιατί δείχνει πιο ομοιόμορφο το πόδι μας. Mm-hmm. Θα σου φέρω ένα ζευγάρι sneakers, περίμενε όπως είσαι. Μ' αρέσει που έχεις αρχίσει και στέκεσαι διαφορετικά. Ναι. Με τρελαίνει αυτό. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να τα συνδυάσουμε με αυτά, δεν τα φορέσεις. Ωραία. Το συγκεκριμένο μου αρέσει το χρώμα πάνω κάτω, μου αρέσει και στο δέρμα σου. Mm-hmm. Όμως και πάλι σε θέλω λίγο πιο ιδιαίτερη. Όχι απαραίτητα πολύ fashion. Ναι. Πιο σωστή σωματικά. Λοιπόν, περνάς μέσα εσύ, γδύνεσαι, λέω να μην σε κουράσω άλλο και να σου φέρω ένα τελευταίο look. Ουπ. Λοιπόν... Ναι, ντε πιες. Ναι, πάρα πολύ ωραία επιλογή, ωραίος συνδυασμός. Και... Ναι... Καλέ, είμαι έτοιμη να βγω! Καλέ, τέλειο. Γέλας εδώ. Μόνο που δεν ξέρω να δέσω τη ζώνη. Δεν έλειπε να ξέρω, παιδάκι μου. Να πάρω την τσάντα. Ναι, φέρτε, φτιάξω εγώ. Φέρτε την τσάντα. Φέρτε την τσάντα. Εδώ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Αυτός είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός μεν. Mm-hmm. Πάλι λίγο σε μεγαλώνει. No. Είναι σωστά τα πατρών. Απλά μου λείπει κάτι. Μου λείπει ένα πανοφόρι. Σου φέρνω αμέσως πανοφόρι. Τέλεια. Μία κλασική καπαρτίνα, φθινοπορεινή. Ό,τι χρειάζεται για αυτή την εποχή, τη φοράμε από πάνω. Τα χεράκια σου θέλουμε να το κλασάρει σωστά, ωραία. Έτσι. Και αν θέλουμε μία τσάντα, ταιριάζει πάρα πολύ με το κυπαρίσι χρώμα. Όμως όλο αυτό το look δεν είσαι εσύ. Οπότε προτείνω να αλλάξουμε. Ωραία. Και να κάνουμε την τελική μας εμφάνιση, χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, αλλάζουμε και πάμε. Ωραία. Κατευθείαν τρίφωνα. Τέλειο. Αχ, Αθηνούλα μου, σήμερα έχουμε, λέει, συνάδελφο. Αλήθεια. Θα μεταμορφωθεί το κορίτσι. Έχω γωνία να τη δω. Για να δω. Τρίφωνο! Α, καλέ! Κοριτσάκι! Αλήθεια, πώς φαίνομαι από κοντά. Μένα μορικίτα. Είσαι κούκλος. Είμαι κούκλος. Ναι. Εγώ ξάνοχο σε μελού, γιατί δεν είναι τώρα. Έχω πάθει σοκ. Το μαλλί μου καλό. Ναι. Λοιπόν, για να σε δω εσένα, εσύ, α, με τα φυλάκια μας βλέπω, αλλά κουκλίτσα, πόσο χρόνο είσαι καλέ? 20 χρονών και πας για κομμότρια. Ναι. Θα γίνεις ο θηλυκός Τρίφων Σαμαράς. Ελπίζω. Α, ναι. Να φτάσω τόσο ψηλά. Μακάρι, στο εύχομαι. Από πού είσαι? Καταγωγή από Κρήτη. Α, Κρητικιά είσαι. Ναι, ναι. Α, δεν μου μοιάζει η Κρητικιά, Τα μάτια φέρνουν. Πόσο φαίνεται. Συγγνώμη, okay. Τώρα ήρθες εσύ να μεταμορφωθείς με αυτό το μαλλί. Ναι. Που δεν έχεις μαλλί στο κεφάλι της. Δεν έχει μαλλί. Είμαι λίγο ξυρισμένο. Τι μεταμόρφωση μπορεί να σου κάνω. Πες με εδώ, για βγάλω αυτό το κοτσικάκι για να σου. Να το βγάλω. Κάτσε, περίμενε. Ένα. Ναι. Έτσι για να μάθεις. Ναι. Λοιπόν, κάτσε κάτω. Sit down. Ωραία. Για να σε δω. Τι χρώμα θα τις κάνουμε? Κάτω άμα ναι. Τι είναι αυτό εδώ, το πλεξουδάκι? Να φέρω την ξυριστική. Την ξυριστική. Θέλω να ναι. Δεν νομίζω να το φοβάσαι εσύ. Δεν έχεις αφήσει μαλλί στο κεφάλι σου. Εντάξει, ωραία είναι τα κοτσιδάκια, αλλά τα προτιμώ σε μακρύ μαλλί. Ξέρεις εσύ. Εσύ μου το έχεις κάνει λίγο πιο aggressive, Ναι, λίγο. Για πες μου για σένα, Κρητικιά. Δεν έχω πάει ποτέ. Στην Κρήτη? Ναι. Αλήθεια? Ναι. Έχεις γεννηθεί Αθήνα? Ναι, κανονικά, γέννημα Θρέμα. Πού μένεις? Βάρη. Εκεί που είναι τα... πώς τα λένε? Τα βλάχικα. Τα βλάχικα, μπράβο. Είσαι του αναρχικού βλέπω, Δηλαδή? Έτσι μου κάνεις. Το μαλλί μου προδηλώνει αναρχικιά. Το μαλλί το δήλωσα σαν ευαισθησία. Α. Ναι. Δηλαδή? Γιατί έχασα ένα πολύ κοντινό συγγενικό πρόσωπο, οπότε το δήλωσα σαν ευαισθησία. Ότι δηλαδή... Ναι. Ξέσπασε τα μαλλιά σου? Ναι, ναι. Κάπως α, έτσι. Κατάλαβα τι λες. Γενικά κάνεις αλλαγές στα μαλλιά σου? Ναι, έχω κάνει. Στα χρώματα? Μοβ, μπλε. Δεν είσαι, ρε παιδί μου, συμβατική? Δεν σε αρέσει τα ξανθά, τέτοιο στυλ? Ξανθό, όχι πολύ ανοιχτό. Θα προτιμούσα σε κάτι σε σαντρέ. Δηλαδή, αν θα τα έκανα. Είναι το κεντρικό, ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Της αρέσει το πιο κεντρικό. Αυτό είναι, αγάπη μου, όταν είσαι κομμότρια, έχεις πάντα, πώς το λένε. Ναι. Και το ξέρεις και το τραγούδι που λέει «Να ζήσουν οι κομμότριες, τα όμορφα κορίτσια που κάνουνε, τι κάνουνε, ξανά μαλλιά, δεν κάνουνε καπρίτσια».
Εντάξει. Ναι, αγάπη μου, το έχεις εδώ και στο τραγούδι. Εντάξει. Περιμένουν εδώ και τα χειρόφυσσο. Φερό, με φερό. Δηλαδή, αν είναι δυνατό, σε μένα. Α, έχει, έχει. Έχει, δεν βγάζει όμως. Μα δεν το πάτε, έχεις καλά. Α, σιλάνς. Τώρα αυτά πώς θα τα μακρύνουμε τα μαλλιά της, μπορείς να μου πεις. Αφού μου τα κόψες και να τα μακρύνεις μετά. Κάτι θα κάνω. Περιμένω να δω τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Δεν έχει αφήσει μαλλί στο κεφάλι της να κουρέψω άνθρωπος. Τι να κουρέψω από αυτό το μαλλί, έλεος! Σχέση έχουμε. Έχουμε, έχουμε. Ψηλός. Ένα 73 με 75. Ναι. Αλλά κλασικό. Α, 73 με 75. Εγώ είμαι ένα. Σαν την αφηδά. Δεν είναι πολύ. Εγώ είμαι ένα 60. Πόσο είμαι, ένα 63. Είσαι ένα 63, εσύ φαίνεσαι πανύψηλη. Ένα 63, 65 εκεί. Εντάξει, λέμε ότι είμαστε 70, αλλά. Για να σε δω. Καλά, τι μεγάλες βλεφαρίδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήδη αρχίζει και αλλάζει το στυλ σου. Νομίζω ότι γίνεσαι πιο ανθρώπινη, πρε παιδί μου. Γιατί δεν ήμουνα. Με τα social media ασχολείσαι. Ναι, εννοείται. Α, ναι. Ναι. Πόσους followers έχεις. Δεν έχω πολλούς. Αλλά τώρα που είμαι μαζί σου, ελπίζω να αποκτήσω και likes και followers. Α, θα βάλεις φωτογραφίες, ναι. Κάτσε να δούμε, μα είσαι καλή, μπορεί να σε πάρω και βοηθώ εδώ. Θα διώξω την Αθήνα και θα πάρω εσένα. Τρέμει η θέση μου. Εγώ το παίρνω πάνω μου. Ωραία. Πάμε όμως να περάσουμε στη βαφούλα, γιατί τώρα θα βάψουμε τα μαλάκια μας. Τέρμα αυτά τα χρώματα. Θα στα κάνω μαύρα. Εντάξει. Εντάξει. Να με. Έτσι, για μια αλλαγή, βρε παιδί μου. Ωραία. Total black. Total black. Ωραία. Που θα αναδείξει τα χαρακτηριστικά σου. Γιατί μου μοιάζει με τη Χιονάτη. Κοίτα τι πρόσωπο έχει. Πολύ όμορφη. Η Χιονάτη και η Φτανάνη. Τους Εφτανάνους δεν έχουμε μόνο. Ο ένας Μάνος Νάτος. Α, και μου χρωστάς αυτόγραφο. Αυτόγραφο. Ναι. Στο τετράδι της Κομωτικής θα μου δώσει ένα αυτόγραφο. Αγάπη μου εσύ, ό,τι θέλεις. Αθηνά μου, βγάζουμε την Πέρτα. Βεβαίως. Κάνε εσύ, κάτσε έτσι. Να περάσουμε στο και παρακολούθησέ μας. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, σήκω αγάπη μου. Ωραία. Ένα να καθίσουμε, γιατί έχουμε να κάνουμε βαφούλα. Ωραία. Βαφούλα, ντεκαπάζ, τα πάντα. Και αντάβγες. Θα σε κάνω τσαλαπετινό. Αφού σου αρέσουν αυτά, τι άλλο. Λοιπόν, βάλε λίγο ακόμα, γιατί αυτό το μείγμα πρέπει να ανακατευθεί πολύ καλά. Και τώρα, λοιπόν, βάζω την πρώτη πινελιά, έλα. Έλα, Αθηνά μου, για συνέχισε. Αντί τα λέω, έρχομαι σε λίγο να τσεκάρω. Αθηνά ακόμα, δεν πιστεύω να μου την καταστρέψεις. Όχι, βέβαια. Α, για να δω. Να τσεκάρω. Α, κουκλίτσα, αγάπη μου. Αλλά τώρα θα γίνεις ακόμα πιο κουκλίτσα. Για να δω, Μιχάκη. Σου έχω όμως τη θεά του νικιού, του μανικιούρ, του πετικιούρ, τη Δέντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κούκλα μου. Ω, και ωραίο κοριτσάκι. Τι κάνεις? Καλά, καλά είσαι. Έτσι, να γελάς. Πόσες φορές έχεις κάνει μανικιούρ, για να δω. Παιδί μου, τα έχεις φάει με το κόκαλο, δεν έχουμε νύχη. Τρως και τα πιτσάκια και τα νύχια όλα μαζί. Μόνο τα νύχια από μπούλινγκ και από άγχος. Μπούλινγκ είναι που τρως τον εαυτό σου και είσαι ανθρωποφάγος του εαυτού σου, το καταλαβαίνεις. Εσύ τον εαυτό σου κάνεις μπούλινγκ, να σου το πω και έτσι. Λοιπόν, πάμε. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με φυσικά νυχάκια, να τα καθαρίσουμε. Mm-hmm. Να καθαρίσουμε τα πιτσάκια, όλα τα πλαϊνά. Θα σου δείξω εγώ τι θα κάνεις και εσύ μόνη σου, γιατί να μαθαίνεις. Λοιπόν. Είσαι ευτυχισμένη τώρα? Ναι, κάνω πάρα πολύ. Νικούκια, ναι. Μπράβο. Και τώρα θα γίνεις πολύ πιο όμορφη, γιατί θα πάμε στο μακιγιάζ. Άντε, σήκω να πας. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, αγαπούλα μου, γεια.
Πάμε, Αγγελική μου, γιατί τέλει. Τώρα είναι σειρά του μακιγιάζ. Βρε καλώς. Εδώ ο Γιάννης μας. Κάτσε. Μπράβο. Και απόλαυσε το υπέροχο μακιγιάζ του Γιάννη. Γιάννη μου, πώς θα την κάνουμε? Κούκλα θα την κάνουμε. Ναι, αφού είναι ένα κουκλάκι. Περιμένω να μείνω έκπληκτος. Εντάξει. Θα μου αφήσεις λίγο να δω τι έχεις κάνει από κάτω, ε. Όχι, surprise! Surprise, δεν με αφήνεις ούτε εσύ. Αγγελική μου, τώρα που έφυγε ο Τρίφωνας, ωραία, θα κάνουμε μια ωραία περιποίηση, ένα ωραίο ξέβαμα και θα ξεκινήσουμε το μακιγιάζ σε καθαρό πρόσωπο. Mm-hmm. Τέλεια. Πάμε να βάλουμε το primer. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο πινέλο που θα μας βοηθήσει στην κάθε λεπτομέρεια που θέλουμε να πάμε στο πρόσωπό σου. Χρησιμοποιείς primer? Ναι. Με τέτοιο χρώμα, ώστε να σου καλύπτει τις κοκκινίλες ή κάποιο διάφανο? Όχι διάφανο ακριβώς, με κάποια γκλίτερ μέσα. Α, βάζεις λάμψεις. Ναι. Καλό είναι να αποφεύγουμε τις λάμψεις στην επιδερμίδα σου, γιατί τονίζονται ακόμη περισσότερο τα σπυράκια σου. Το συγκεκριμένο primer βοηθάει γι' αυτό το λόγο. Mm-hmm. Εξαφανίζει τις κοκκινίλες στο πρόσωπό σου. Θα εμποδίσει το να εμφανιστούν καινούργιες? Όχι βέβαια. Και αφού έχουμε περάσει το primer και το αφήνουμε ελάχιστα να στεγνώσει, θα περάσουμε στο foundation. Η απόχρωση που σου ταιριάζει είναι το 305. Ωραία. Είναι από τη σειρά Camouflage, είναι πάρα πολύ καλυπτικό. Πραγματικά θα ενθουσιαστείς με την κάλυψή του. Και αυτό όπως το primer, είναι σε εδώ. Καλά το χρώμα, σου ταιριάξει ακριβώς. Ένα με την επιδερμίδα σου. Το αισθάνομαι πάρα πολύ νυθατικό, mm-hmm, αλλά όσο πρέπει. Όσο πρέπει. Επίσης, το πινέλο είναι πολύ απαλό και πραγματικά είναι τέλειο. Το πινέλο το έχω ερωτευτεί από την πρώτη στιγμή. Και πάμε να βάλουμε κονσίλερ κάτω από τα μάτια σου, ώστε να ολοκληρώσουμε τη βάση. Η απόχρωση που θα επιλέξω για εσένα είναι 205. Με ταμποναριστές και απαλές κινήσεις έρχομαι και σβήνω το κονσίλερ προς τα κάτω. Θέλω να ενσωματωθεί με το foundation. Κοίτα με τι υπέροχο πινέλο θα σου βάλω πούδρα. Τελεία. Δεν είναι φανταστικό? Βάζουμε πούδρα σε όλο το πρόσωπο, ώστε να ματάρουμε ακόμα περισσότερο την επιδερμίδα σου, mm-hmm, και να κλειδώσουμε τη βάση. Και πάμε να τονίσουμε τα μάτια σου. Mm. Θα ξεκινήσω με τα φρύδια και μετά με ένα χτενάκι έρχομαι και το χτενίζω προς τα πάνω. Και έφτασε η ώρα να τονίσω αυτές τις τέλειες βλεφαρίδες που περιμένω πώς και πώς. Τέλειο αποτέλεσμα. Πάμε να βάλουμε περίγραμμα. Mm-hmm. Και φτάσαμε στο κραγιόν, στην απόχρωση. Εξαιρετική επιλογή. Σου πάει πάρα πολύ. Και τώρα θα σου βάλω το Pro Secret Matte Effect Makeup Fixer, ώστε να σου κρατήσει το μακιγιάζ όλη μέρα. Είσαι έτοιμη από μένα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη μου, είσαι πολύ σοβαρός να ανησυχήσω. Είμαι ενθουσιασμένος, δεν είμαι σοβαρός. Πες το μωρέ, γιατί σε βλέπω έτσι. Όχι, 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 όχι. Θα πάθετε σίγουρα σοκ, απλά. Η ομάδα του Τρίφωνα, όπως είπα και πριν. Τρίφωνα μου, είδωλο. Είπατε σοβαρός και βγήκα. Έτσι, μπράβο. Είναι λοιπόν, τέλεια η μεταμόρφωση, αφήνω να τα πεις, ξαναβγαίνω. Εξαιρετική, πραγματικά. Εγώ νιώθω πολύ happy, αλλά δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θέλω να το δείτε κι εσείς. Θέλω ο Τρίφωνας να μου πει. Τρίφωνα μου. Είναι κάτι από AIDS. Το κορίτσι σε έχει λατρεία, είσαι το πρότυπό της. Θέλει να γίνει σαν και σένα. Της το εύχομαι. Ωραία, ελπίζω να τη δω και να έχει μια ωραία αλλαγή. Να μείνουμε. Έχει μια πολύ ωραία αλλαγή. Πίστεψέ μας. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ έρχομαι σε εσάς. Έλα, έλα.
Έχω πολύ αγωνία, ρε παιδιά. Θέλω παιδιά, να έχω τη δω. Πολύ, έχω άγχος. Ναι, πραγματικά δεν το πιστεύετε. Καμία σχέση. Είχε αντιστάσεις. Τίποτα. Ευγενέστατη, συνεργάσιμη, πολύ γλυκιά. Ό,τι τη ζητούσαμε το έκανε. Σωστά, Τρίφωνα. Νομίζω. Από τις δικές μου παίκτριες, δεν θέλουμε τις συγκρίνουμε των παιδιών. Νομίζω είναι η καλύτερη μας μεταμόρφωση. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Πιο κεντρική, θα έλεγα. Μαρτυρά, θέλω να πω. Σωστή. Έχει ρόλο και η ηλικία της. Ναι. Γιατί μπορείς να κάνεις και λίγο πιο εκεντρικά πράγματα. Και το ζήτησε κιόλας. Ήθελε να γίνει εκεντρικιά και την έκανα εκεντρική. Ωραία. Για να δούμε. Θέλετε. Μπράβο. Αρέσεις πάρα πολύ, μου αρέσεις γιατί δεν το έχεις δει. Νιώθεις ασφάλεια ότι αυτό που σου έκαναν σου πάει. Εντάξει, έπεσα και στα καλύτερα χέρια, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Που είναι μαχαίρια. Εγώ ζω για τη στιγμή που θα δεις τον εαυτό σου. Θέλω να σε δω, να κοιτάς τον εαυτό σου. Να γυρίσω. Ναι. Γύρνα. Είδες τι ωραία που είσαι! Όπω ναι! Εντάξει. Εντάξει. Αυτό κορίτσι. Τεράστια αλλαγή, πραγματικά. Πραγματικά όμως. Πώς νιώθεις? Καλά, έχει δακρύσει. Τι πώς νιώθει? Τέλειο. Τέλεια είναι. Όπω. Είναι θεϊκό. Αλήθεια, είναι θεϊκό. Να πω την αλήθεια, θυμίζει και λίγο Pink. Μοιάζει με την Pink. Ναι. Έχεις δίκιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου άρεσε. Χαίρομαι πάρα πολύ που το χάρηκες, γιατί είναι κρίμα. Έχεις καταπιεστεί πολύ από το bullying στο σχολείο και όλη σου η πρόθεση να έρθεις για να δεις κάτι που θα σ' αρέσει εσένα, εκπληρώθηκε. Ευχαριστώ. Αγγελικούλα μου, χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και χάρηκες κι εσύ. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ και τους τρεις και πραγματικά. Σας θαυμάζω, σας αγαπώ, πέρασα πολύ ωραία. Να βγεις έξω, είναι ακόμα απόγευμα νωρίς, να το διασκεδάσεις, να πας παντού με το καινούριο σου μαλλί, με την καινούργια σου εικόνα. Εννοείται. Θα σας πω για άλλη μια φορά ότι αν θέλετε κι εσείς να έρθετε εδώ, να γίνετε οι δικές μας πρωταγωνίστριες ή πρωταγωνιστές και να μεταμορφωθείτε, να βρείτε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, δηλώστε συμμετοχή στο Style Me Up. Καλό απόγευμα. Κάνε τώρα την πασαρέλα σου να το χαρούμε. I'm on my set now, my set.